Γιατί επιλέγουμε να βρισκόμαστε σε ένα γιατί? Ναι, είναι λίγο παράξενο, πολύ σημαντικό, γιατί αυτή στην ουσία είναι η δεύτερη και τελική πράξη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Έτσι. Δηλαδή, από το χαρτί στην υλοποίηση. Είναι η στιγμή που βλέπεις αυτά που σκέφτηκες σαν όντως έτσι είναι όπως τα σκέφτηκες, βλέπεις το φως να μπαίνει μέσα, ακουμπάς έτσι την ύλη της δομής που έχεις οραματιστεί και εν πάση περιπτώσει το χώρο εν γέννη. Είναι μια στιγμή η οποία οι αρχιτέκτονες συνήθως δεν θέλουν να το δείχνουν αυτό. Δεν θέλουν να είναι τελειωμένο, καθαρό κτλ. Μα θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό διότι μαθαίνουμε και από την πράξη αυτή. Έτσι. Βέβαια, πρέπει να πω ότι εμπεριέχει αυτό το στάδιο και πολλές εκπλήξεις. Προσωπικά, μετά από κάποια χρόνια, οι εκπλήξεις αυτές είναι περισσότερο ευχάριστες για μένα, πρέπει να πω. Έτσι. Στην αρχή, βεβαίως, είναι και κάποιες δυσάρεστες. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να δεις. Τέλος πάντων, είναι η υλοποίηση της σκέψης που είναι η δουλειά του αρχιτέκτονα. Όσο και να πούμε ότι κάποιος έχει κάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια, αυτά που και μάλλον σαν αρχιτέκτονας έχει οραματιστεί το χώρο που θα φτιάξει, όμως ψώνεται μπροστά στα μάτια του αυτή η σκέψη του, το προϊόν μάλλον αυτή η σκέψη του, και δεν μένει ασυγκίνητος κανείς βλέποντας υλοποιημένο αυτό που σκέφτηκε. Πόσο μάλλον και οι κάτοικοι, οι πελάτες, ας πούμε, αυτού του έργου, μόλις το βρίσκουν. Εγώ θα έβαζα όμως και ακόμα ένα λόγο για τον οποίο εσείς θέλετε να δείξουμε ένα γιαπί, ένα εργοτάξιο. Αυτό έρχεται να πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεστε για την αρχιτεκτονική. Ο τρόπος που σκέφτεστε ότι αυτή η δομή, μόλις τελειώσει αυτή η δομή, έχει τελειώσει και το κτίριο κάπου, έχω ακούσει να το λέτε. Ναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε παραπάνω γι' αυτό? Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε, δηλαδή. Εντάξει, είναι ένας τρόπος σκέψης μου. Η δομή είναι το βασικότερο πράγμα. Δηλαδή αυτό που αν αύριο εδώ γίνεται μια ανατίναξη, αυτό που θα έμενε είναι αυτά, τα τοιχεία, οι πλάκες, η σκάλα, έτσι, όλα τα άλλα μπορεί να εξαφανιζόντουσαν. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι σημαντικό κάθε λεπτομέρεια, έτσι. Αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά στη σκέψη, ας πούμε, να κατασκευάσεις έναν χώρο υποδοχής όπως είναι αυτός, που είναι ένας ακάλυπτος χώρος, ας πούμε, μιας πολυκατοικίας, έτσι, στο οποίο μέσα τοποθετείται μία σκάλα. Τώρα, αν αυτή η σκάλα έχει ένα κάγκελο το οποίο θα είναι κάποιο χρώμα κτλ., εντάξει, θα το σχεδιάσουμε και αυτό ωραία. Ή το έχουμε σχεδιάσει, μάλλον ωραία. Αλλά δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Η πράξη, η αρχική λοιπόν της ιδέας είναι αυτή. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, είμαστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, έχει ήδη υλοποιηθεί αυτό. Ίσως ενοχλούν λίγο και οι σκαλοσιές, για να μην φαίνεται αυτή η αδρότητα, ξέρετε, και αυτή η καθαρότητα του χώρου. Θα φανεί στο τέλος, όταν φύγουν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, και κατοικηθεί. Ας εξηγήσουμε λίγο. Πού βρισκόμαστε? Λίγο βρισκόμαστε σε μια... Βρισκόμαστε σε μια περιοχή λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας, σχετικά πυκνοκατοικημένη, περιοχή δηλαδή όπου ο αστικός ιστός αποτελείται από πολυκατοικίες. Αυτή είναι μια μικρή πολυκατοικία, με την κλασική έννοια, δηλαδή πολυκατοικία με μια πιλωτή, η οποία, εντάξει, εδώ την έχουμε κάνει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι η κλασική πιλωτή δηλαδή που βλέπουμε τα αυτοκίνητα από κάτω. Έχει υπερυψωθεί κάπως, υπάρχει ένας κήπος και υπάρχει και μια εκμετάλλευση αυτού του ακάλυπτου χώρου, του χώρου δηλαδή που κανείς, στην ουσία, ένας χώρος αμηχανίας συνήθως τα κτίρια αυτά, δεν ξέρει τι να κάνει. Και έχει μετατραπεί αυτός λοιπόν ο ακάλυπτος χώρος,
ως το κέντρο του σπιτιού. Έτσι, δηλαδή είναι ο κεντρικός, η κεντρική αυλή, το αίθριο, ας το πούμε έτσι, έτσι, ανοιχτό στον ουρανό, που βρέχει μέσα, αλλά αυτό είναι ο χώρος ο οποίος σε υποδέχεται. Δηλαδή πριν μπούμε στις κατοικίες, περνάμε μέσα από αυτόν το χώρο, ανεβαίνουμε αυτή τη σκάλα και μπαίνουμε στην κάθε κατοικία. Δηλαδή βγαίνουμε από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι, θα έλεγα, ίσως το αντίστροφο από ό,τι συνήθως κάνω. Κάνουμε, ας πούμε, ένα κτίριο, ανοίγουμε μια πόρτα και μπαίνουμε μέσα εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα στο κτίριο και πρέπει να βγούμε από αυτό για να πάμε στον χώρο της διαβίωσης. Συνεπώς, αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του και πολύ ευχαριστημένος ότι μπόρεσα και έδωσα μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Ας πούμε, τι είναι ο ακάλυπτος χώρος και τι κάνουμε τους ακάλυπτους χώρους. Ξέρετε, είναι μια συζήτηση που γίνεται τώρα πάρα πολλά χρόνια αυτή. Έτσι. Είναι βασική, γιατί θα άλλαζε ακόμα και όλη η εικόνα αυτή που έχουμε για την πόλη. Πώς είναι αυτά τα κτίρια πυκνά με μικρούς άχρηστους χώρους, τους ακαλύπτους. Ναι, βεβαίως. Εδώ γίνεται απόλυτη χρήση. Φαίνεται ότι κάποιος έχει σκεφτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, ακόμα και αν κανείς δεν το χρησιμοποιούσε, δεν θα ήταν ένα προϊόν μιας σκέψης. Εδώ όμως βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται και μάλιστα προς όφελος του κτηρίου. Κάποια άλλη ιδέα αυτού του κτηρίου που επίσης είναι αιρετική, θα λέγαμε, προς την τρέχουσα, ας πούμε, πραγματικότητα και που θα δούμε, είναι ότι αυτό το κτίριο δεν έχει βεράντες. Πώς, καταρχήν, ποια είναι η δική σας εξήγηση σε αυτό το θέμα και δεύτερον, πώς μπορούν να το δεχτούν αυτό οι κάτοικοι εύκολα. Αυτή η σχέση, πολύ σημαντική που θίγεται, δηλαδή η σχέση μέσα από τον χώρο προς τα έξω και το αντίστροφο, εδώ πέρα έχει αντιμετωπιστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχουν οι λεγόμενοι εξώστες, βεράντες ή υπαίθριοι χώροι, αλλά στην ουσία περιβάλλεται το κτίριο από μία, θα έλεγα, επιδερμίδα, η οποία εκτελεί αυτό το σκοπό. Δηλαδή υπάρχουν σημεία όπου εξαφανίζεται τελείως σε ένα μέρος το γυαλοπέτασμα, δίνοντας άμεσα αυτή την αίσθηση της βεράντας, αν θέλετε, όταν είμαστε μέσα στο κτίριο, στο χώρο μας ακριβώς. Επομένως, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την όψη του κτιρίου, με τοποθετώντας διάφορες λειτουργίες, και μία από αυτές είναι και αυτή του κλασικού εξώστη με το στιθέο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μετατρέπεται όταν είμαστε εντός του σπιτιού. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, πάντοτε προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο, έτσι. Είναι μία δική μου ερμηνεία, αν θέλετε, και μία πρόκληση. Αυτό το πράγμα, αν θα λειτουργήσει. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει. Δεν νομίζω ότι είστε κατά, ας πούμε, των εξωστών. Απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το πρόβλημα δεν λυνόταν. Είναι μία, ναι, είναι μία απάντηση, διότι, όχι, λυνότανε το πρόβλημα, είναι μία απάντηση όμως σε αυτή την συγκεκριμένη θέση μέσα στην πόλη, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ να έχει κάποιος έναν εξωτερικό χώρο αυτό καθεαυτό και να έχει μια άμεση σχέση με ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, το καταλαβαίνω. Αλλά είμαστε μες στην πόλη που απέναντι είναι κάποιου άλλου ο εξώστης και ξέρετε, στην τελική ανάλυση δεν χρησιμοποιούν και τους εξώστες για να κάθεται κανείς. Ένας εξώστης, ξέρω εγώ, περίπου 80-90 εκατοστά πλάτος, όπου βάζει ο καθένας ό,τι δεν μπορεί να βάλει στο σπίτι του μέσα. Δεν χωράει. Δηλαδή θα δούμε ψυγεία, πράγματα. Αυτό είναι μια πολύ κακή εικόνα για την πόλη. Εγώ αυτό ήθελα να το ελέγξω, ώστε το κτίριο να έχει πάντα μια ίδια μορφή. Είτε είναι ανοιχτό, είτε είναι κλειστό. Δεν αλλάζει δηλαδή η μορφή του κτιρίου. Παρ' όλα αυτά, μέσα ο κάτοικος, ο χρήστης, στο χώρο του μπορεί να έχει αυτή την αίσθηση του ότι βρίσκεται σε μια βεράντα, ας το πούμε. Διότι ανοίγουν αυτά τα πετάσματα. Ανοίγουν και εξαφανίζονται. Ανασύρονται, μάλλον. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, τις σχέσεις του μέσα και του έξω. Επίσης, αυτή η επιδερμίδα του κτιρίου, όπως την περιγράψατε, αυτό το εξωτερικό όριο,
Είναι ένα όριο το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο πάχος. Δεν είναι ένας απλός στίχος, ναι, όπως έχουμε συνηθίσει επίσης. Έχει και άλλες λειτουργίες. Έχει και άλλες λειτουργίες. Τι είναι αυτός ο τείχος, τι περιλαμβάνει δηλαδή. Περιλαμβάνει διάφορες χρήσεις, όπως είναι βιβλιοθήκες, όπως είναι διάφορα ερμάρια, όπως είναι μέρη μιας κουζίνας, ας το πούμε, κτλ. Δηλαδή βγαίνει έξω από τη μορφή του έρκερ που λέγαμε. Αλλά έχει διαιρεθεί σε τρεις οριζόντιες ζώνες, όπου δεν βγαίνει έξω όλος ο όροφος, αλλά βγαίνουν κομμάτια του. Και έτσι αυτό έχει και μία ιδιαιτερότητα στην σύνθεση της όψης και στις αναλογίες, που είναι άλλο πράγμα που με ενδιαφέρει με πάρα πολύ. Και εσωτερικά όντως εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες που αντί να φτιάξει κάποιος να αγοράσει μία ντουλάπα. Ναι, είναι ένα, θα λέγα, μία κατασκευή. Αυτή η επιδερμίδα αρκετά πλατιά, η οποία είναι περίπου 60-70 εκατοστά βάθος και μπορεί να περιέχει διάφορα πράγματα μέσα. Περιγράψαμε πριν αυτό το εξωτερικό κέλυφος, αυτή την επιδερμίδα του κτηρίου. Τώρα βρισκόμαστε εδώ, επί τόπου. Τι βλέπουμε ακριβώς? Ναι, είναι αυτό που έλεγα. Δηλαδή, είναι ένας εσωτερικός χώρος όπου αυτά τα πεντάσματα εξαφανίζονται, κατεβαίνουν κάτω και έτσι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι βρισκόμαστε έξω. Αυτή λοιπόν η επιδερμίδα δεν έχει μόνο αυτό το σκοπό, έχει και το σκοπό της αποθήκευσης, δηλαδή στην ουσία διαμορφώνει μία αποσπασματική, έτσι, αν θέλετε, εικόνα αυτού που υπάρχει έξω της πόλης. Δηλαδή αυτά γίνονται σαν πίνακες. Καδράρουμε πράγματα τα οποία είναι μεμονωμένα, χωρίς καμία σημασία, αλλά δεν έχουν και κανένα ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν φανταζόμαστε ότι περιβάλλεται από βιβλία, από διάφορα βιβλιοθήκες κτλ. Είναι σημεία που ανοίγουν, είναι σημεία τα οποία όλα έχουν μία χρήση, εν πάση περιπτώσει. Αυτός ο εξωτερικός τοίχος λοιπόν, κατά βάση είναι ένας ελαφρύς τοίχος. Δεν είναι ένα τοιχείο με κάποια ανοίγματα και είναι σε όλο το χώρο του διαμερίσματος το ίδιο. Να περιγράψουμε, γιατί είναι και μια εικόνα που δεν την έχουμε συνηθίσει από τις κλασικές, ας πούμε, να μην πούμε συμβατική κατασκευή, με τούβλο. Εδώ έχουμε επίτηδες, ελαφρύ πέτασμα, μεταλλική κατασκευή, μέγιστο σανίδα. Ναι, όχι, είναι βεβαίως αυτό φερόμενο, δηλαδή το φέρει μια μεταλλική κατασκευή, αυτό επενδύεται έξω με ένα τεχνητό ξύλο, θα έλεγα, και μέσα, εν μέρη. Και μετά είναι το πέτασμα, τα κουφώματα του αλουμινίου. Εντάξει, είναι μια σύνθετη κατάσταση, δεν είναι τόσο απλό. Βέβαια, ναι, όλα είναι... Είμαι λάτρης, αν θέλετε, της ξηράς δόμησης. Όσο με απασχολεί, έτσι, η δομή, αυτό που φέρει, αυτό που θα μείνει για πάντα, ας το πούμε έτσι, είμαι λάτρης της ξηράς δόμησης, με την έννοια ότι έχει και μια καθαρότητα, μια ακρίβεια. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένας νέος τρόπος κατασκευής αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχει σημασία ως προς το αποτέλεσμα και βεβαίως εδώ μέσα, πέρα από το πάχος που εσείς έχετε επιλέξει να κάνετε τόσο μεγάλο, περνάνε και πολλά λειτουργικά πράγματα του κτίριου. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, είναι όλοι συγκεντρώνονται πάνω σε αυτό την κατασκευή, όλοι οι διακόπτες, οι πρίζες, τέλος πάντων, ρευματοδότες, διάφορα αυτά τα μοτέρ, τέλος πάντων, που ανασύρουν τα κουφώματα, αυτά τα οποία εξαφανίζονται, που έλεγα, και διάφορα. Σωστά. Διαμάτα. Εδώ τώρα βλέπουμε επιτόπου. Υπάρχει φωτισμός, κάποιος φωτισμός θα υπάρχει. Όλα αυτά γίνονται μέσα από αυτά τα πετάσματα. Γιατί βλέπουμε ένα καθαρότατο επίπεδο που είναι το ταβάνι, ας πούμε, του κτηρίου, που αλλιώς σε άλλες κατασκευές έχουμε συνηθίσει να έχει... Καταρχήν δεν είναι ο κεντρικός φωτισμός. Εδώ γίνεται όλος περιφερειακά. Ναι, όλος. Ναι. Δεν αγγίζουμε με το φωτισμό
τεχνητό φωτισμό, εν πάση περιπτώσει, καθόλου τον φορέα. Και είναι αυτό που έλεγα, δηλαδή ο χώρος έξω που είναι αυτό το μπετονένιο κτίριο ανοιχτό στον ουρανό, με αυτούς τους προβόλους έξω που είναι οι πλάκες του κτιρίου και οι οποίες κλείνουν με αυτό το πέτασμα γύρω-γύρω, που περιβάλλει τέλος πάντων ένα γωνιακό κτίριο αυτό, έτσι. Περιβάλλει αυτό την κατασκευή. Όλα τα άλλα είναι απλώς αντικείμενα, να θέλουμε, επίπλωσης. Δηλαδή, εκτός από αυτόν τον τοίχο εδώ που είναι ο εσωτερικός της αυλής, όλα τα άλλα είναι στοιχεία επίπλωσης, με κάποιο χρώμα κτλ. Στην ουσία, επειδή είναι σχετικά πολύπλοκη και όλο αυτό το, να το πω έτσι, κοινά παιχνίδι με τα ανοίγματα προς τα έξω, έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε στο ελάχιστο την χρήση διαφορετικών υλικών. Αυτό είναι ένα γνώρισμα σε πολλά κτίρια, δηλαδή δεν είναι σωστό να έχουμε πάρα πολλά υλικά. Έχουμε δηλαδή μια ησυχία, αν θέλετε, μια ησυχία για να απολαύσουμε το χώρο μας. Και αυτό είναι και ένας έξυπνος τρόπος να περιορίσει κανείς τα αντικείμενα που θα αγοράσει μετά, εφόσον υπάρχουν έτοιμες... Α, ναι, βέβαια, είναι όλα ενσωματωμένα, βεβαίως. Γιατί το θέμα είναι και πού τα βάζουμε αυτά τα αντικείμενα, έτσι. Επειδή την χάνει να γνωρίζω τους συγκεκριμένους πελάτες, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέσμα το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα ζήσουν εδώ. Ξέρω, τους γνωρίζω αρκετό καιρό, ξέρω πολύ καλά τι χρειάζονται. Ξέρω ότι έχουν πάρα πολλά βιβλία, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή αυτός ο τείχος, το πλήθος θα είναι γεμάτος βιβλία. Όπου έχουμε κενό, όπου βλέπουμε αυτή την πράσινη ανθυγρή γυψοσανίδα, είναι μέρος βιβλιοθηκών. Τα πιο βαθιά είναι, τέλος πάντων, ερμάρια και μετά είναι τα γυαλοπετάσματα. Δηλαδή συγκεντρώνονται, θα έλεγα σχεδόν το 30% περίπου των λειτουργιών της καθημερινής μας έτσι ζωής σε αυτό το πέτασμα. Ένα κτίριο από μόνο του είναι αυτό. Σωστά. Αυτό είναι, μαζεύει όλη την κάτοψη, ας πούμε, εδώ. Και βέβαια δίνει και μία κλίμακα μέσα στο χώρο, δίνει και μία συγκεκριμένη, πώς θα έλεγα, μία κλίμακα και στο κτίριο απ' έξω. Δηλαδή, το κτίριο αυτό, αντί να βλέπουμε, επειδή παρεμβάλλονται οριζόντια στοιχεία αυτού του τεχνητού ξύλου, αντί να βλέπουμε λοιπόν ένα κτίριο το οποίο είναι, ξέρω εγώ, πενταόροφο, έχουμε 15, αν θέλετε, διαβαθμίσεις, έτσι το κτίριο φαίνεται και πιο ψηλό κτλ. Απ' την άλλη, από τον δρόμο, λόγω αυτών των κατασκευών, δεν μπορείς να δεις μέσα στο κτίριο, βλέπεις μόνο το φως που βγαίνει. Υπάρχουν διάφορα έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία βέβαια, εντάξει, πρέπει να περιμένουμε. Εγώ τα έχω δει, τα έχω σχεδιάσει. Πρέπει να περιμένουμε λίγο και την υλοποίησή του. Μοιάζουν όλα αυτά, ο χωρισμός στα τρία, τα πολλά επίπεδα που λέτε απ' έξω κτλ. Κάποιος θα πει ότι αυτά έχουν ένα δικό τους μέτρο και πιθανώς δεν υπακούν σε κάποιους έτσι κλασικούς τρόπους μέτρου. Αυτό όμως είναι λάθος. Νομίζω, από όσο ξέρω τις απόψεις σας για την αρχιτεκτονική σας, ναι. Δεν είναι έτσι. Σε ποιους ακριβώς... Όχι, είναι ένα απολύτως, με αυτή την έννοια, κλασικό κτίριο, έτσι. Είναι βασισμένο στους κανόνες της χρυσής τομής. Υπάρχουν αναλογίες για τα πάντα, έτσι. Πρέπει να το δείτε όταν τελειώσει. Εγώ με αυτή την ευκαιρία ήθελα να πω... Δηλαδή, όλη η όψη, ας πούμε, του κτιρίου είναι μια χρυσή τομή, στη μία πλευρά, στην άλλη είναι ένα τετράγωνο. Αυτά τα οποία βγαίνουν έξω εμφανίζονται σε κάποια σημεία ως τετράγωνα, τα οποία όμως είναι τα δύο κάτω σημεία, αποτελούν ένα τετράγωνο. Το πάνω σημείο είναι αυτό που υπολείπεται από το πάνω πτερύγιο για τη χρυσή τομή και, εν πάση περιπτώσει, πάει κάπως έτσι. Υπάρχουν μία σειρά από αναλογίες μέσα
τις οποίες θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο να κάτσουμε να τις εξηγήσουμε όλες. Έτσι. Και δεν χρειάζεται κιόλας. Νομίζω ότι είναι η αίσθηση που δίνει. Δηλαδή, η χρήση, ας πούμε, του Μοντουλόρ, ας πούμε, του Le Corbusier, είναι βασισμένο στη χρήση τομή, η οποία είναι βασισμένη στο ανθρώπινο σώμα. Στις δουλειές σας, γενικότερα, στο έργο σας, επιλέγετε συγκεκριμένα υλικά ή όχι? Ποια είναι αυτά τα υλικά που χρησιμοποιείτε? Όχι, ασφαλώς είναι η τεχνητή πέτρα που είναι το μπετόν, αυτό που φέρει το κτίριο. Μην και το ξεπερνάμε έτσι. Ο όρος τεχνητή πέτρα ίσον μπετό, ναι, σηκώνει λίγο συζήτηση για κάποιους άλλους, αλλά είναι αρκετά έτσι. Αυτό είναι μία πέτρα, απολύτως φυσική. Τα δρανή υλικά είναι από τη γη, ο χάλιβας επίσης. Έτσι, έτσι δίνουμε μια μορφή που θέλουμε. Είναι σαν να φτιάχνεις ένα γλυπτό, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν που φέρει, που για μένα είναι το πιο σημαντικό, φέρει τον οργανισμό του κτηρίου, και γι' αυτό πάντοτε φαίνεται. Γι' αυτό τα κτίρια μας, είναι πάντοτε φαίνεται αυτό το υλικό. Τώρα, για μένα είναι το πιο σημαντικό, όπως λέγαμε προηγουμένως, η δομή είναι το πιο σημαντικό. Αν κάτι συμβεί, θα μείνει αυτό. Το τελευταίο που θα φύγει θα είναι αυτό. Όπως είναι το πρώτο που γίνεται. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ με άλλα 2-3 υλικά να κλείσω το θέμα του χώρου. Έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δομή τη βλέπουμε και στην οροφή του κτηρίου. Βλέπουμε ακριβώς ότι πρόκειται για μια πλάκα. Υπάρχουν τα διάφορα τεχνικά θέματα, όπως είναι της θερμομόνωσης και τα λοιπά. Άρα πρέπει να τοντίσουμε κάποια τυχεία από μέσα και δεν μπορούμε να τα δείχνουμε όλα έτσι. Και γίνεται αυτή η ξυλαδόμηση, η ψωσανίδα, η οποία βάφεται ή επενδύεται. Έτσι. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει το ξύλο, το οποίο στην ουσία ή στη φυσική του άποψη ή χρωματισμένο, μαζί με τα κουφώματα, η αλοπίνηση κλπ. Αυτό είναι όλο που κάνει το χώρο. Δεν υπάρχει δηλαδή σε τόσο περιορισμένους χώρους ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει να μην υπάρχει μία πολυλογία, θα έλεγα, υλικών. Πόσο μάλλον σε μία περίπτωση όπως αυτή, όπου τα πράγματα είναι πραγματικά περιορισμένα, δηλαδή δεν είναι όπως σε μία βίλα που έχουμε πολύ μεγαλύτερους χώρους. Εγώ απλώς ήθελα να δώσω ότι το δικό σας λεξιλόγιο είναι σχετικά απλό, όχι απλοϊκό βεβαίως, όπως λέμε, αλλά θέλετε τα απλά υλικά, θέλετε λίγα υλικά μάλλον. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Μένει, ξέρετε, είναι σε μια συζήτηση στο χώρο. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος, ζει έναν χώρο, είναι η σχέση του ενός με του άλλου κτλ. Και από εκεί και πέρα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το ζουν, που κινούνται μες στον χώρο. Αυτό. Αυτό λοιπόν συντελεί στο σύνολο, ας πούμε, του χώρου και της αρχιτεκτονικής. Τι άλλο μπορεί να κάνει η αρχιτεκτονική? Βρισκόμαστε στο δώμα του κτηρίου, σε μια περίεργη κατασκευή από ό,τι βλέπουμε. Δεν μοιάζει με άλλα δώματα έτσι όπως έχουμε μάθει. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, σε αυτό το επίπεδο? Ναι, είναι η διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού που είναι στραμμένα δοκάρια, πράγμα που μας δίνει ένα βάθος, στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε και μια πισίνα μικρή, εδώ πέρα όπως βλέπετε, να φυτευτεί και να πλακοστρωθεί. Αυτό, αφήνοντας ένα κενό κάτω. Συμβάλλει αυτό και στην βιοκλιματική, αν θέλετε, έτσι, σχέση του κτηρίου, της μόνωσης κτλ. Και το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι αφού περάσαμε από κάτω, από αυτό το κεντρικό χώρο του ακαλύπτου, ο οποίος είναι ο χώρος υποδοχής, ανέβηκαμε τη σκάλα. Κάποια στιγμή λοιπόν καταλήγουμε στο δώμα, όπου ξανακαλύπτουμε λοιπόν την πόλη. Και μάλιστα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, διότι καταλαβαίνουμε ακριβώς και πού βρισκόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι το σημείο όπου πλέον δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αμεσότητα, μάλλον θα έλεγα, με αυτά τα κτίρια που μας περιβάλλουν. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό το φίλτρο που είχαμε γύρω από τον κατοικήσιμο χώρο. Και είμαστε σε άμεση επαφή
με το γεωγραφικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή είναι τα Τουρκοβούνια, είναι η Πάρνηθα, το Πεντελικό, ο Ημιτός. Και έτσι πάλι αναγνωρίζουμε την πόλη μας με έναν διαφορετικό τρόπο, βλέποντας ο πιο ψηλά. Την πόλη την οποία διασχίσαμε για να περάσουμε μέσα σε αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι είναι μια ωραία κατάληξη αυτή για έναν ο οποίος κατοικεί ή έχει επιλέξει να κατοικήσει σε αυτό το μέρος. Έχει λοιπόν την ποιότητα, θα ήθελα να έχει την ποιότητα ενός εξωτερικού μεν χώρου, αλλά με στοιχεία τα οποία πραγματικά τον οριοθετούν έτσι, πιο οικία, όπως αυτά που αισθανόμασταν και κάτω. Ασφαλώς εδώ πέρα είναι πολύ περισσότερα τα ανοίγματα. Υπάρχουν ελάχιστα αυτά τα χρηστικά, αυτοί οι χρηστικοί χώροι που είχαμε κάτω. Δεν υπάρχουν ασφαλώς βιβλία εδώ έξω, έτσι. Διαμορφώνεται αυτή η σειρά πλέον του καδραρίσματος, να το πω έτσι κοινά, με το λεκανοπέδιο. Αυτό είναι. Ναι, και εδώ υπάρχουν πάλι αυτά τα παράθυρα, τα ανοιχτά παράθυρα. Τα ανοιχτά παράθυρα. Τα οποία εδώ βλέπουμε ακριβώς και αυτό το βάθος που έλεγα της επιδερμίδας του κτηρίου. Δηλαδή, είμαστε μεν στο όριο του κτηρίου, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άλλα 60-70 εκατοστά έξω, άρα αισθανόμαστε μία προστασία. Έτσι. Και βέβαια και προστασία για τον ήλιο, κατά κάποιο τρόπο κτλ. Εδώ πρέπει να φανταστούμε ότι υπάρχει μια σειρά από δέντρα, μια δενδροστοιχεία, στην πούμε, ψηλά δέντρα, τα οποία δίνουν τη σκίαση, το νερό και υπάρχει αυτή η κατάληξη, αν θέλετε, της διαβίωσης και μία άποψη της διαβίωσης, τι σημαίνει να ζούμε στην πόλη. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε γύρω μας, όλα αυτά τα δώματα δεν βιώνονται. Είναι δώματα τα οποία έχουν κάποια μηχανολογικό εξοπλισμό, κάποια πιάτα δορυφορικά, κάποιους ηλιοσύφωνες κτλ. Είναι παράδοξο που στην Αθήνα, ή σε αυτό το τόσο ωραίο τοπίο, θα έλεγα, έτσι, με το οποίο έχουμε μεγαλώσει, να μην θέλει κάποιος να είναι σε τόσο άμεση επαφή. Πόσο πιο κοντά θα μπορούσε να έρθει όντας στο δώμα του κτηρίου. Αυτό λοιπόν έρχεται να συμπληρώσει και αυτή την ιδέα του ότι παίρνουμε ένα χώρο τον οποίο κανένας δεν δίνει προσοχή, όπως είναι ο ακάλυτος όρος, και το κάνουμε τον κεντρικό χώρο του κτηρίου. Παίρνουμε λοιπόν το δώμα και το κάνουμε ένα βασικό σημείο ανάγνωσης, αν θέλετε, της ορογραφίας και του ανάγλυφου της πόλης αυτής. Αυτή ήταν η ιδέα. Είναι κατά βάση κάτι πολύ απλό, αρκεί να το σκεφτεί και να το κάνει κανείς. Είναι μια απλή ιδέα, να την πεις. Αλλά για να την κατασκευάσεις με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήματα, τα οποία όμως λύνονται, αλλά υπάρχουν θέματα. Αυτά είναι, ναι, αυτά είναι απλά. Αυτή τη στιγμή τεχνικά προβλήματα, νομίζω, δεν πρέπει να μας απασχολούν, τουλάχιστον στην οικοδομή. Υπάρχουν τεχνικές και ιδέες λίγο λείπουν καμιά φορά. Ξέρετε, ιδέες λείπουν, ας πούμε. Όλοι, πραγματικά, μιλάνε για το πράσινο δώμα. Υπάρχει μια μεγάλη κίνηση τώρα να πρασινίσουμε τα δώματά μας. Ναι, αλλά δεν είναι το ότι πρασινίζουμε το δώμα για λόγους ενδεχομένως θερμομόνωσης ή οτιδήποτε, αλλά για να τον κάνουμε ένα βιώσιμο χώρο. Έτσι. Δηλαδή, το να πρασινίσουμε ένα δώμα, να φυτέψουμε κτλ., χωρίς όμως να σκεφτούμε ότι αυτός ένας χώρος διαβίωσης εξωτερικό στην Ελλάδα, ζούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου έξω. Πόσοι τρώμε έξω, πόσοι καθόμαστε στον ήλιο, πόσοι πηγαίνουμε στη θάλασσα, ζούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος έξω. Έχει να κάνει και με το κλίμα μας, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του πλανήτη, τέλος πάντων. Σε αυτό το σημείο, ίσως θα ήταν μια κατάλληλη στιγμή να μας πείτε πολύ γενικά, γιατί είναι και ο τρόπος που σκέφτεστε, τη σχέση του κτηρίου σας με το ευρύτερο περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή, μόλις
κάποιος σας δώσει το στίγμα του μέρους που θέλει να κατοικήσει. Ναι, βασικά, στόχος της αρχιτεκτονικής για μένα είναι μια κατασκευή, ανοίγει έναν μεταποιεί τον τόπο που εγκαθίσταται και ανοίγει έναν διάλογο με το περιβάλλον. Στην πόλη, λοιπόν, εδώ έχουμε ανοίξει αυτό το διάλογο. Σε διάφορα σημεία και κάτω, στην είσοδο, στην πορεία μέσα από ένα κτίριο κτλ. Αλλά εδώ πλέον βλέπουμε ακριβώς ο διάλογος είναι άμεσος με τους βράχους απέναντι, είναι άμεσος με την Πεντέλη. Δεν είναι απλώς ένα παράθυρο που βλέπει προς την Πεντέλη, ας πούμε. Έτσι. Δεν νομίζω να μπορούμε να έχουμε κάτι παραπάνω και δεν μπορεί να απουσιάζει αυτό από ένα κτίριο μέσα στην πόλη. Δηλαδή, αυτή η πολυκατοικία που τη λέμε όλοι, τι είναι η πολυκατοικία, είναι μια οριζόντια ιδιοκτησία κτλ. Παρόλα αυτά, βλέπετε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούμε να έχουμε αυτή την αμεσότητα, αυτή τη σχέση. Δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα από τα καταπληκτικά ανάγλυφα που έχει η χώρα μας για να έχουμε αυτή την αμεσότητα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περπατάμε πάνω στο χώμα, στο βράχο, να βρέχουμε τα πόδια μας από τη θάλασσα μόνον, έτσι. Μπορούμε να το έχουμε και στην πόλη. Μέχρι αυτό το σημείο μπορούμε να το έχουμε. Τέλος, θα ήθελα εγώ να κλείσω με κάτι που ξέρω ότι το έχετε πει. Είναι έτσι αρκετά αφοριστικό, εκτός αν θέλετε κι εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο, ότι ένα κτίριο είναι ακόμα όσο ωραίο και να είναι, αν είναι λάθος τοποθετημένο σε ένα χώρο, ναι, αυτό δεν έχει αξία. Οπωσδήποτε. Αν δηλαδή δεν έχει κάτι να πει σε αυτόν τον διάλογο που θέλουμε να ανοίξουμε, έτσι. Έτσι, κάτι πρέπει να έχεις να πεις σε έναν διάλογο. Αν δεν έχεις, τότε το πιο ωραίο κατασκεύασμα θα είναι πάντα λάθος. Βρισκόμαστε στο Παπάγου, σε μια άλλη κατάσταση του ιστού. Εδώ, λοιπόν, μπορούμε να δούμε πιθανώς πιο ξεκάθαρα αυτή τη σχέση που περιγράφεται του κτίριου με το περιβάλλον. Ναι. Εδώ, όντως, είναι τέτοια η θέση που είχα μια, θα λέγα, μεγαλύτερη ελευθερία. Λόγω του ότι πρώτα απ' όλα είναι πιο κοντά στην πόλη, είναι πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αυτό το πάρκο μπροστά και είναι πολύ πιο εύκολο και ξεκάθαρο αυτό στην ουσία που θέλω να κάνω. Δηλαδή το κτίριο ογκοπλαστικά τι κάνει, ένα μέρος του βγαίνει να ψάξει την πόλη, αυτή η όγκη, ένα μέρος του αφήνει την πόλη να εισχωρέσει μέσα στο χώρο διαβίωσης και έτσι υπάρχει αυτή η σχέση που τη βλέπουμε και από την όψη. Ένα άλλο σημείο πάρα πολύ νομίζω ωραίο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν υποθέσουμε ότι κάποιος έρχεται με τα πόδια μέσα από αυτό το δρόμο, τέλος πάντων, εισέρχεται, ανεβαίνει τη σκάλα, η οποία είναι για αυτό το λόγο εξ ολοκλήρου αμεγαλοπετάσματα, και έτσι σταματάει και κάπως ανεβαίνει στο ίδιο σημείο μες στην πόλη. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και βγαίνει, ας πούμε, σε μία πορεία, σε αυτή την αυλή η οποία υπάρχει στον πάνω όροφο, όπου εκεί πάλι έχει μία νέα άποψη της πόλης. Και συνεχίζει μέσα στο σπίτι, έως ότου καταλήξει και σε αυτή την περίπτωση στο δώμα, το οποίο, εντάξει, δεν είναι φυτεμένο εδώ πέρα, αλλά είναι ένα δώμα το οποίο το ζουν, στο οποίο μετά βλέπουμε στην αντίθετη πλευρά, αυτό που βλέπαμε προηγουμένως, δηλαδή βλέπουμε από εδώ πάλι τα Τουρκοβούνια, τον Ημιτό, αλλά πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε το Λυκαβιτό, την Ακρόπολη, μέχρι και τη θάλασσα σε μια καθαρή μέρα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο διάλογος εδώ πέρα, είναι πολύ πιο ξεκάθαρος. Εντάξει, αυτό είναι ένα κτίριο, έτυχε να είναι εδώ πέρα και όπως έλεγα προηγουμένως, όπου και να είναι θα βρω εγώ αυτή τη σχέση, δεν είναι δυνατόν να μην την έχουμε, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε. Διαφορετικά μπορούσαμε να ζούμε κάπου αλλού.
Έτσι, δεν είναι δηλαδή καθαρά η τύχη ότι κάποιος είχε εδώ πέρα ένα οικόπεδο, εντάξει, κάποιος εδώ έχει κάπου αλλού. Αυτή η σχέση μας με την πόλη πρέπει πάντοτε να υπάρχει. Δεν είναι ο χώρος διαβίωσης μόνο από το εσωτερικό μας, ας πούμε, και μία ενδεχόμενη βεράντα ή δύο. Έτσι. Είναι αυτός ο διάλογος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, πάλι εδώ πέρα, με έναν τρόπο λίγο πιο ξεκάθαρο, είναι διαφορετική ιδέα βέβαια, φαίνεται η δομή. Δηλαδή αυτό είναι ένα, αν θέλετε, ένα κουτί, έχουμε πλάσει ένα κουτί από αυτή την τεχνητή πέτρα που λέμε το σκυρόδεμα το πλεισμένο, έτσι, που μας επιτρέπει να κάνουμε στατικά, μας επιτρέπει να κάνουμε και αυτές να έχουμε αυτή τη σχέση που έλεγα προηγουμένως. Γι' αυτό. Ακούγοντάς σας λίγο, νομίζω ότι πιθανώς να μην έχουμε πει ένα στοιχείο το οποίο είναι ένα στοιχείο που οι αρχιτέκτονες το χρησιμοποιούν, το οποίο είναι το κλιμακοστάσιο, και βλέπω ότι σε κάθε περίπτωση και σε στα δικά σας τα έργα υπάρχει μια ιδιαίτερη επιμέλεια στο κλιμακοστάσιο. Α, ναι, βέβαια, είναι η στιγμή που ανεβαίνεις στον χώρο. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και εδώ πέρα και στο άλλο βέβαια, είναι ένα σημείο που σταματάει η πορεία και γίνεται η οριζόντια και γίνεται κάθετη. Εκεί λοιπόν αυτό είναι μια η κυκλοφορία μέσα στο κτίριο, τέλος πάντων, η πορεία μέσα σε ένα κτίριο είναι πολύ σημαντικό. Και η σκάλα ασφαλώς, το κλιμακοστάσιο είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό, έτσι. Σαφώς και κάποιος θα μπορούσε να πάρει τον ανελκυστήρα, να μου πείτε, πολύ ωραία. Τι να κάνουμε, θα δει όταν βγει τον ανελκυστήρα από εκείνο το σημείο πιο ψηλά αυτό που λέω. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και είναι ένα στοιχείο που οι αρχιτέκτονες το χρησιμοποιούν γιατί έχει έτσι ένα ιδιαίτερο, μπορούν να, εντός εισαγωγικών, να παίξουν με αυτό. Δηλαδή να κάνουν διάφορα πράγματα με τη μορφή του. Πολλές φορές έχουμε δει κλιμακοστάσια φάνταστα και όσο και να γνωρίζουμε τελικά. Ναι, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από αυτό, ως αντικείμενο, το κλιμακοστάσιο, η σκάλα. Τι να πω, εγώ ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, έλεγε κάποιος γνωστός μου πολλά χρόνια τώρα, ότι στην ουσία αυτό που θέλει ο Le Corbusier είναι να επιμηκύνει αυτή την πορεία. Δηλαδή αυτή η προμενάντα αρχιτεκτουράλ που έλεγε, ήταν να επιμηκύνει αυτή την πορεία μέχρι τον προορισμό, ας πούμε. Και όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η πορεία, τόσο καλύτερα καταλαβαίνεις αυτές τις σχέσεις. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε. Σωστά. Αυτό το νόημα πιθανώς πολλές φορές έχουν και οι ράμπες, που είναι μια πιο αργή κυκλοφορία. Ναι, ναι. Ρυθμίζεις το χρόνο που κάποιος θα δει αυτό που του έχεις υποδείξει να δει. Ναι. Φτιάχνεις μια εμπειρία, η οποία είναι αυτό κάνει η αρχιτεκτονική. Διαμορφώνει κάποια έτσι, εμπειρία μέσα από το χώρο. Έτσι, εν κινήσει. Είναι πολύ σημαντικό.